πω ότι είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί σαν ομοδείο σε οποιοδήποτε τύπο συνεργασία και κυρίως σε κάποιες από τις σκέψεις που έχετε σαν παράλληλες δράσεις είναι και, σκέψεις, είναι και πράγματα τα οποία είτε γίνονταν είτε είχαν σκοπό να γίνουν και από το 2 τη φετινή χρονιά. Και θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή την περίπτωση να γίνουν κάποια πράγματα που σκέφτεστε εσείς και άπτονται της μουσικής να συνεργαστούμε και αντίθετα, γιατί εμείς έχουμε μια πολύ δραστήρια τάξη μελοδραματικής που κάνουμε παραστάσεις κάθε χρόνο και κάνουμε συνήθως το θέατρο της Φιλαρμονικής που δεν μας παρέχει ούτε φώτα ούτε ήχο και θα μπορούσαμε ίσως να προγραμμώσουμε στο θέατρο για να μπορέσουμε να κάνουμε σε συνεργασία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ήδη υπάρχουν σκέψεις και σε σχέση με ποιήση και σε σχέση με αναλόγια. Δηλαδή, για παράδειγμα, φέτος δεν τα έχω παρουσιάσει ακόμα ή δεν έχουμε κάνει προγραμματισμό. Θα παρουσιάσαμε ένα έργο της Κάθλιν Τελιέρ, μια Γαλλίδα, μάλλον Ούγγρο-Καναδί ψυχολόγος, η οποία έχει γράψει ένα έργο που λέγεται Peter Pan ή το θλιμμένο παιδί. Αυτό είναι μια παραγωγή που την είχα κάνει με την Ορχήστρα των Χρωμάτων πριν από 7 χρόνια στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μελίνα. Και μοιάζει πάρα πολύ με την ιδέα αυτή του, που είπατε για το θεατρικό με τα εμφύλια πάθη, κατά μία έννοια, καθώς είναι αυτοβιογραφικό και περιγράφει την οικογενειακή της ιστορία, το πώς ο πατέρας την δραπέτευσε όντας στην Ουγγαρία από τους Γερμανούς αρχικά, γιατί ήταν Εβραίος, από τους Ρώσους στη συνέχεια, γιατί ήταν πλούσιος, και πώς διασχίζοντας όλη την Ευρώπη βρέθηκαν τελικά στον Καναδά, αλλά με έτσι, ένα πολύ συγκινητικό κείμενο, βέβαια το είχε παρουσιάσει τότε η Μαρία Νεφλιώσου, για την αφηγήτρια. Εδώ θα το κάνουμε με άλλον αφηγητή, δεν ξέρω μπορεί και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και σε αυτό, και με ζωντανή μουσική. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε να κάνουμε και πράγματα τα οποία να έχουν μέσα ζωντανή μουσική. Υπάρχει εμπειρία σε αυτό που λέμε το αναλόγιο. Οπότε, καλό θα ήταν να κάνουμε μια συνάντηση, να βάλουμε κάτω τις ιδέες μας και να δούμε πού μπορούμε να συνεργαστούμε.